Αυτός είναι ο πρώτος από τους τρεις ορόφους που διαθέτει το τμήμα. Στον πρώτο αυτό όροφο είναι τοποθετημένες οι περισσότερες από τις λεγόμενες κοινόξιες δραστηριότητες του τμήματος τους οποίους θα δούμε. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, παντού τοποθετημένα κατάλληλα πλαίσια προκειμένου να τοποθετούνται εκεί οι οποιασδήποτε ανακοινώσεις θέλουν είτε η γραμματεία, είτε φοιτητές, είτε άλλοι παράγοντες του Πανεπιστημίου να τοποθετήσουν. Και αυτός μαζί με την προσεκτική διαχείριση του χώρου, ένας από τους λόγους στο κτίριό μας να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, να είναι διατηρημένο, να μην έχει κυριολεκτικά μία γρατζουνιά. Αυτό είναι επίτευγμά μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο πρώτος όροφος, όπως είπαμε. Εδώ βρίσκεται το εργαστήριο κοινωνικής έρευνας. Ο εσωτερικός χώρος του εργαστήριου κοινωνικής έρευνας στους υπολογιστές. Σε αυτόν τον χώρο εδώ, οι ερευνητές εκπαιδεύονται, διότι πριν από κάθε έρευνα, πρέπει να τύχουν και ειδικής εκπαίδευσης οι ερευνητές, ούτως ώστε να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα της έρευνας. Μελετάμε, για παράδειγμα, την εξωτερική πολιτική. Μελετάμε, για παράδειγμα, την εξωτερική πολιτική στα ΜΜΕ ή την οικονομική πολιτική. Θα πρέπει οι φοιτητές να έχουν εμπεριστατωμένη γνώση για αυτούς τους τομείς της κοινωνίας και έτσι λοιπόν εκπαιδεύονται σε ειδικά σεμινάρια τα αντικείμενα που κάθε φορά μελετάμε, ούτως ώστε στη συνέχεια να περάσουμε στην έρευνα. Κάνει αυτό που λέει λοιπόν η ταμπέλα, κοινωνικές έρευνες στα ΜΜΕ. Μελετάει το περιεχόμενο, αλλά και το κοινό και την παραγωγή, διαδικασία παραγωγής του περιεχομένου. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία αυτού του εργαστηρίου είναι το γεγονός ότι διαθέτουμε ένα πλούσιο αρχείο τηλεοπτικών ειδήσεων και άλλων ενημερωτικών εκπομπών από το 2004 μέχρι σήμερα. Το αρχείο αυτό το συντηρούμε αδιαλείπτως και πιθανώς είναι από τους λίγους, για να μην πω ελάχιστότατους φορείς στη χώρα, που διαθέτουν ένα τέτοιο αρχείο τηλεοπτικών ειδήσεων και τηλεοπτικών ενημερωτικών εκπομπών. Και βεβαίως έχουμε και αρχείο εφημερίδων, αυτό δεν είναι τόσο πλούσιο, αλλά έχουμε και αρχείο εφημερίδων στον χώρο αυτό. Είναι γνωστό το εργαστήριο στους ακαδημαϊκούς κύκλους και για το λόγο αυτό, όχι μόνο από το δικό μου έστωμα, αλλά και από άλλα πανεπιστημιακά τμήματα άλλων πανεπιστημίων, όχι του Εθνικού και Καποδιστριακού, αλλά και άλλους ερευνητικούς φορείς, έρχονται ερευνητές ή καθηγητές εδώ και κάνουν έρευνες στο περιεχόμενο των μέσων επικοινωνίας. Η αίθουσα 102. Η αίθουσα 102 είναι η μία από τις πέντε αίθουσες που διαθέτει συνολικά το τμήμα στο χώρο αυτό και η μία από τις δύο μεγαλύτερες. Είναι μια σύγχρονη για τα δεδομένα του κτηρίου αίθουσα με σύγχρονο εξοπλισμό. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι από την πρώτη στιγμή που έχουμε έρθει στο χώρο αυτό, ή μάλλον πριν εγκατασταθούμε, φροντίσαμε ώστε όλες οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν τον εξής εξοπλισμό. Φυσικά, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μικροφωνική εγκατάσταση, ούτως ώστε να μπορεί να ακούγεται ο καθηγητής εάν αυτό δεν είναι δυνατό. Και επίσης έχουμε 6 ηχεία στις μεγάλες αίθουσες τοποθετήσει και 4. Όλες οι αίθουσες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή οι καθηγητές μπορούν να εισέλθουν στο διαδίκτυο και να βγάλουν την εικόνα στην οθόνη μέσω βεβαίως του προβολέα που έχουμε εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε οι καθηγητές και οι διδάσκοντες γενικά στη διάθεσή μας μία πλειάδα εργαλείων για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Αυτό που ακόμα δεν έχουμε είναι, δεν έχουν τοποθετηθεί οι live streaming κάμερες, κάτι το οποίο βεβαίως είναι έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει καθυστερήσει κάπως, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη, τοποθετούμε live streaming κάμερες ώστε να μπορούμε να κάνουμε το μάθημα υβριδικά αν χρειαστεί. Ήδη έχουν προγραμματιστεί τέτοια υβριδικά μαθήματα, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν τα ακροατήρια είναι μεγάλα, ένας μικρός αριθμός όσο επιτρέπει η αίθουσα με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας θα παρίστανται εδώ φοιτητές και οι υπόλοιποι
από το σπίτι του ή άλλο χώρο, τέλος πάντων online, θα μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα. Και φυσικά θα υπάρχει μια εναλλαγή των φοιτητών, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έρχεται διαφορετική ομάδα φοιτητών να παρακολουθεί το πρόγραμμα, το μάθημα ζωντανά και όλοι οι υπόλοιποι από το διαδίκτυο. Αυτή είναι η αίθουσα 111. Είναι μικρότερη από την προηγούμενη, αλλά και αυτή με τις ίδιες προδιαγραφές, σύνολες προδιαγραφές. Ένας χώρος στον οποίο πιστέψτε με, τον κρατήσαμε με επιμονή από κάποιους που τον διεκδικούσαν για άλλες χρήσεις, αλλά τέλος πάντων τώρα είναι ένας χώρος διδασκαλίας και μάθησης και εδώ γίνονται μαθήματα με μικρά ακροατήρια ή μεταπτυχιακά τα οποία έχουν ακόμα μικρότερα ακροατήρια. Λέω ξανά ότι σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές κάθονται με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, δηλαδή μια απόσταση 1,5 μέτρου τουλάχιστον ο ένας από τον άλλον και φυσικά πριν μπουν στην αίθουσα υπάρχει τοποθετημένο το κατάλληλο αντισεπτικό, όπως και σε κάθε άλλη αίθουσα πριν μπουν οι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν από το αντισεπτικό. Υπάρχουν σε όλες τις αίθουσες και σε άλλα σημεία έχει τοποθετηθεί αντισηπτικό. Ευτυχώς στο κτίριο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους στους οποίους τοποθετούμε όλα εκείνα τα οποία δεν χρειάζεται να μεταχειριζόμαστε καθημερινά, ως τμήμα εννοώ και όχι ως διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες έχουν το αποθηκευτικό τους χώρο στα γραφεία τους. Έχουμε δωμάτιο εκτυπώσεων, ούτως ώστε να κάνουμε κεντρικά κάποια εκτύπωση σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί και έτσι να επιτυγχάνουμε οικονομία στην δαπάνη για υπολογιστές. Τουαλέτες για φοιτητές και προσωπικό. Έχουμε γραφεία υποψηφίων δακτώρων. Σε κάθε όροφο έχουμε τουλάχιστον ένα γραφείο για υποψήφιους διδάκτες. Οι υποψήφιοι διδάκτες έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται εδώ, να εργάζονται εδώ και να συνεργάζονται με τους καθηγητές τους εδώ. Φυσικά δεν είναι ένα για καθένα. Αυτό λοιπόν είναι ο χώρος, για τον οποίο είμαστε μεταξύ άλλων περήφανοι και θα πω και εγώ προσωπικά, είναι το περίφημο Internet Room. Το Internet Room είναι ένας χώρος στον οποίο μπορούν να έρθουν οι φοιτητές. Επιτρέψτε μου εδώ ένα σχόλιο. Την ιδέα αυτού του χώρου τη συλλάβαμε όταν διαπιστώσαμε πως υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τη συνδρομή τους στην εταιρεία για να έχουν δηλαδή σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε γιατί κάποιοι άλλοι δεν διέθεταν ρεύμα τους, είχε διακοπή η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επειδή δεν ήσαν σε θέση να πληρώσουν το λογαριασμό τους. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτήν την ανάγκη με πάρα πολύ κόπο, πιστέψτε με πάρα πολύ κόπο καταφέραμε να οργανώσουμε αυτό το χώρο και είναι πολύ δύσκολο να τον διατηρήσουμε διότι χρειάζεται να είναι κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα και να επιτηρεί το χώρο για την περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να κάνει κάποια κακόβουλη ενέργεια. Ευτυχώς δεν είχαμε έως τώρα κάτι τέτοιο. Η παρουσία λοιπόν εδώ των συνεργατών μας, κυρίως υποψηφίων διδακτόρων, έχει και άλλο βεβαίως αποσπασμένο, έχει συμβάλει σε αυτό. Εδώ μέσα λοιπόν είναι η καρδιά του εργαστηρίου κοινωνικής έρευνας και επίσης εδώ είναι εγκατεστημένο και το αρχείο των εφημερίδων του εργαστηρίου. Σιγά-σιγά απαντήσουμε προς τον δεύτερο όροφο. Αν στον πρώτο όροφο είναι εγκαταστημένη η γραμματεία κάποιες αίθουσες και ο τομέας κοινωνικής και πολιτικής ανάλυσης της επικοινωνίας, ο ένας από τους τρεις τομείς, στον δεύτερο όροφο είναι εγκαταστημένος ο τομέας των νέων τεχνολογιών και του πολιτισμού.
Εδώ βλέπετε την πινακίδα απαγορεύεται το κάπνισμα. Η αλήθεια είναι ότι η πινακίδα αυτή τοποθετήθηκε μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργείου στα πλαίσια της αντικαπνιστικής πολιτικής. Όμως από την πρώτη μέρα που εγκατασταθήκαμε στο κτίριο αυτό, αποτρέψαμε το κάπνισμα στους διαδρόμους και φυσικά πριν από όλα στις αίθουσες διδασκαλίας και το περιορίσαμε λοιπόν τότε που δεν υπήρχε ακόμα η απαγόρευση στον χώρο αυτό που βλέπετε εδώ σε κάθε όροφο. Στον όροφο αυτό είναι εγκατεστημένο ως εργαστικό τομέα των νέων πεζοδρομίων και του πολιτισμού. Γραφεία, προσωπικού, εργαστήρια, που επιτελούν μια πολύ σημαντική λειτουργία στο τμήμα και στο ιστορικό του έργο. Αυτό εδώ επίσης είναι ένα πολύ βασικό εργαστήριο του τμήματος, είναι το εργαστήριο των νέων τεχνολογιών. Στο εργαστήριο αυτό, αφενός εκπαιδεύονται οι φοιτητές στις νέες τεχνολογίες και στις επικοινωνιακές εφαρμογές των νέων τεχνολογιών. Μπορείτε να παρατηρήσετε και μόνοι σας ότι έχουμε εξοπλίσει το εργαστήριο αυτό, όπως και όλο το τμήμα, με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτουμε και λάβετε υπόψη σας στα πλαίσια πολύ, πολύ περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και των δημιουργικών. Εδώ λοιπόν οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην χρήση των νέων τεχνολογιών, γενικά στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Επίσης όμως το εργαστήριο αυτό πραγματοποιούνται αδιαλείπτως επίσης έρευνες στην περιοχή των νέων τεχνολογιών και των επικοινωνιακών τους εφαρμογών. Και εδώ οι συνάδελφοί από τον τομέα αυτό βλέπετε ότι έχουν δημιουργήσει μια μικρή βιβλιοθήκη η οποία εξυπηρετεί την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Από κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αμέσως μετά την επιβολή του lockdown, εμείς προχωρήσαμε στην απόσταση εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το lockdown επευλήθη στους χώρους εκπαίδευσης, στη σχολεία, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής, στις 11 Μαρτίου του 2020. Τις επόμενες δύο ημέρες έγινε απολύμανση του κτηρίου. Ήταν κλειστό για την απολύμανση. Και την Κυριακή, δηλαδή μία-δύο μέρες μετά, συνεδρία στο ΕΤΑ ΣΥΓΜΑ και αποφασίσαμε την συνέχεια της εκπαίδευσης από απόσταση. Είμαστε από τους πρώτους που το κάναμε, χωρίς να έχουμε λάβει ή τουλάχιστον χωρίς να έχει φτάσει σε εμάς κάποια οδηγία είτε από το Υπουργείο είτε από όλες τις ακαδημαϊκές αρχές, με δική μας απόφαση. Σημειώστε ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί. Γιατί εμείς δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε πρόγραμμα, δεν έχουμε προγράμματα διδασκαλίας από απόσταση. Εμείς ήμασταν πάντα και εκ του νόμου βεβαίως τμήματα και προγράμματα σπουδών τα οποία γίνονται με φυσική παρουσία. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γιατί δεν έπρεπε να είμαστε, για να το πω έτσι, προετοιμασμένοι για από απόσταση εκπαίδευση, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα ή το δικαίωμα, αν προτιμάτε, της απόσταση εκπαίδευση το είχε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ. Παρά τα αυτά όμως, καταφέραμε και σε πολύ μικρό διάστημα, στο διάστημα μιας-δυο ημερών, καταφέραμε λοιπόν να περάσουμε στην απόσταση εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν βλέπετε το εργαστήρι τεχνών και πολιτιστικής διαχείρισης. Σε αυτό το εργαστήριο, φοιτητές και ερευνητές, υπό την εποπτεία και τη βοήθεια των συναδέλφων που ασχολούνται με τον πολιτισμό, πραγματοποιούν σεμινάρια, διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και ερευνητικές. Τα δύο αντικείμενα με τα οποία κυρίως ασχολούνται είναι ο κινηματογράφος και το θέατρο. Μάλιστα, το πρόσωπο που γυρίζει αυτό το βίντεο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή, η Στεφάνη. Και ένας από τους χώρους που επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ως προς τη διαμόρφωσή του και ως προς την λειτουργία του, νομίζω μπορεί να το αισθανθεί ο καθένας. Και βεβαίως μια επίσης μικρή βιβλιοθήκη του εργαστηρίου αυτού σημειών, όπως και του άλλου εργαστηρίου των νέων τεχνολογιών που, που υπάρχει πιο πριν. Και εκ της αποστολής του και εκ της τελέχωσής του, το εργαστήριο πολιτιστικής διαχείρισης δεν ασχολείται μόνο με τον κινηματογράφο
και το θέατρο, αλλά επίσης και με τη λογοτεχνία και βεβαίως ένα μέρος της βιβλιοθήκης αυτής είναι συνδεδεμένο και με τη λογοτεχνία, την ποίηση και άλλους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος εκπέμπει online, όχι στον αέρα. Είναι ένας χώρος που επίσης, όπως και οι υπόλοιποι χώροι, δημιουργήθηκαν με μεγάλη δυσκολία, γιατί θα έπρεπε να εξοικονομήσουμε χώρο καταρχήν και χρηματικούς πόρους για να κατασκευάσουμε τις υποδομές. Και βεβαίως θέλουμε και ανθρώπινους πόρους για να λειτουργήσει, κάτι στο οποίο προσπαθούμε διαρκώς να βελτιωθούμε, αλλά οι περιορισμοί που υπάρχουν, οικονομικοί, νομικοί και άλλοι, δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Παρά τα αυτά, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας, όχι μόνο από αυτό που βλέπει, αλλά και ενδεχομένως αυτό που ακούει, αλλά και από μαρτυρίες των φοιτητών. Αυτός εδώ είναι ο κύριος χώρος του εργαστηρίου οπτικοακουστικών μέσων. Στον χώρο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην τηλεοπτική παραγωγή και ή δυνατόν βεβαίως στην σκηνοθεσία και άλλες, ας το πω έτσι, λειτουργίες των οπτικοακουστικών μέσων. Ταυτοχρόνως έχουμε δημιουργήσει τον χώρο αυτό έτσι, ούτως ώστε να λειτουργήσει ως πραγματικό στούντιο το οποίο θα εκπέμψει πραγματικό τηλεοπτικό σήμα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Έχουμε κάποιες ελλείψεις κυρίως στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, όπως είπα και προηγουμένως για το στούντιο της ραδιοφωνικής παραγωγής, όπου και εδώ αγγυλώσεις διοικητικές, γραφειοκρατικές, νομικές και φυσικά η έλλειψη πόρων που είναι εποδός δεν μας έχουν να επιτρέψει να προχωρήσουμε όπως θα θέλαμε. Παρά τα αυτά, λέω ξανά και όπως μπορείτε να δείτε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε πέρα από την εκπαίδευση των φοιτητών μας και την εκπομπή ενός τηλεοπτικού σταθμού, όχι μόνο του τμήματος, αλλά και του Πανεπιστημίου συνολικά, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην κοινότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ, στους καθηγητές βεβαίως κατά κύριο λόγο, να εκφέρουν την άποψή τους για διάφορα θέματα του αντικειμένου τους, από την ιστορία, την πολιτική, τη δημοσιογραφία, τα οικονομικά, την αρχαιολογία και ό,τι άλλο τέλος πάντων διδάσκεται και ερευνάται σε αυτό το πανεπιστήμιο. Και στους φοιτητές εννοείται. Και εδώ βλέπετε, ας το πούμε έτσι, τον εγκέφαλο του εργαστηρίου αυτού, το χώρο λοιπόν από τον οποίο γίνονται ρυθμίσεις του στούντιο, αλλά και η επεξεργασία βεβαίως του υλικού, του καταγεγραμμένου υλικού μετά την καταγραφή του στο αντίστοιχο υλικό φορέα, αν είναι φιλμ, αν κυρίως πλέον ψηφιακά εγγράφονται, δεν εγγράφονται σε φιλμ. Γραφεία υποψηφίων διδακτόρων, όπως είπαμε, σε κάθε όροφο έχουμε τουλάχιστον ένα γραφείο υποψηφίων διδακτόρων, για να μπορούν λοιπόν να προετοιμάζουν εδώ τις διδακτορικές τους διατριβές σε συνεργασία με τους καθηγητές τους. Επίσης είμαστε περήφανοι διότι από την πρώτη στιγμή που εγκατασταθήκαμε, πριν εγκατασταθούμε, φροντίσαμε να υπάρχουν τουαλέτες για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πρόσβαση στους ορόφους είναι εύκολη, γίνεται μέσω του ασανσέρ, η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εννοώ, κάτι το οποίο δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προσκόμματα. Τα ουσιαστικά προσκόμματα στα άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται εκτός του πανεπιστημίου, όχι εντός του πανεπιστημίου. Είναι αυτοκίνητα, είναι μηχανάκια, είναι άλλα αντικείμενα, είναι τα τραπέζια και οι καρέκλες των καφέ που είναι εδώ γύρω. Πραγματοποιούνται και τα μαθήματα του αγγλόφωνου, του ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού μας προγράμματος Media and Refugee Migration Flows, το οποίο εκτός άλλων έχει και φοιτητές, 6 φοιτητές από άλλες χώρες, 3 από Αμερική και 3 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και είναι από τα λίγα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματός μας. Because now we know that when people feel that they lose control of their everyday life, they become gradually inactive, depressed. Μία ακόμα αίθουσα, η πιο μικρή από όλες, είναι η αίθουσα στην οποία πριν την πανδημία κάναμε τα μεταπτυχιακά μας μαθήματα. Τώρα, επειδή ο χώρος είναι μικρός και είναι δύσκολο να τηρούν τα μέτρα προστασίας με την παρουσία ακόμα και του μικρότερου αριθμού φοιτητών μεταπτυχιακού, χρησιμοποιείται μόνο για συνεδριάσεις. Έτσι κι αλλιώς πάντα το χρησιμοποιούσαμε για τις συνελεύσεις είτε του τμήματος είτε των τομέων, αλλά και για να κάνουμε μαθήματα. Την περίοδο αυτή δεν πραγματοποιούμε μαθήματα για τον λόγο που σας είπα και η αίθουσα αυτή, όπως και όλες οι υπόλοιπες, είναι επαρκώς εξοπλισμένες για την πραγματοποίηση μαθημάτων με τη χρήση κάθε δυνατού υλικού. Τα γραφεία των συναδέλφων του τομέα μας. Μπορείτε να παρατηρήσετε αυτό που σας είπα και πριν, ότι σε κανέναν τοίχο, σε κανέναν όροφο του τμήματός μας, δεν υπάρχει η παραμικρή φθορά ή το ίχνος από καταστροφή ή έστω μία γραζουνιά ή έστω μία βουλιά. Έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα καλό επίπεδο συνεννόησης με όσους συνθέτουν την κοινότητά μας, χωρίς να στερηθεί κανείς τα δικαιώματά του, τα οποία προβλέπονται από τους κανόνες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εδώ βλέπετε το δεύτερο εργαστήριο του τμήματος επικοινωνίας και μεσολαβητικής ενημέρωσης, το εργαστήριο δημοσιογραφικών σπουδών και επικοινωνιακών εφαρμογών. Στο εργαστήριο αυτό οι φοιτητές εκπαιδεύονται λοιπόν στις δημοσιογραφικές σπουδές. Για την ακρίβεια, στο χώρο αυτό εκπαιδεύονται οι φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με δημοσιογραφία και νέα μέσα. Και εκτός από την εκπαίδευση εδώ γίνονται και έρευνες. Δηλαδή ο χώρος αυτός χρησιμοποιείται και για τη διενέργεια και τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων που φυσικά αφορούν τη δημοσιογραφία. Και με την περιήγηση στον τρίτο όροφο έχουμε ολοκληρώσει την περιήγηση στους χώρους του τμήματος. Θέλω να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ένας ακόμα χώρος, ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο του κτηρίου, είναι αμφιθέατρο, είναι η αίθουσα Αγγελοπούλου, το αμφιθέατρο με το όνομα αυτό, αίθουσα Αγγελοπούλου. Είναι χώρος στον οποίο κάποτε βρισκόταν ένας γνωστός στους Αθηναίους κινηματογράφους, το περίφημο Ριβολί. Ο χώρος λοιπόν έχει επισκευαστεί και με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξει χρήση του και πλέον να χρησιμοποιείται ως αμφιθέατρο.